Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 27 Δεκεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού παρέδωσαν σήμερα το μεσημέρι στην κυκλοφορία οι Υπουργοί Υποδομών Χρήστος Σπύρτζης, Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη. Ο κ. Σπύρτζης επανέλαβε ότι η Ιόνια Οδός θα παραδοθεί λειτουργική τον Μάρτιο του 2017 και πρόσθεσε πως τα εγγένεια θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί συμβάλλει στη μείωση των αποστάσεων και στη διευκόλυνση των μεταφορών. Να σημειωθεί ότι πέρασαν 8 χρόνια από την έναρξη της κατασκευής για να δούμε το πρώτο τμήμα της να δίδεται στην κυκλοφορία. Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και σχεδόν 8 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής, παραδόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της Ιόνιας Οδού, το Κουβαράς Αμφιλοχία, μήκους 26 χιλιόμετρων. Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού παρέδωσαν το μεσημέρι στην κυκλοφορία οι Υπουργοί Υποδομών Χρήστος Σπύρτζης, Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη. Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του, ο κ. Σπύρτζης, η μάχη ήταν μεγάλη για την παράδοση του έργου. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μια μάχη για την ολοκλήρωση των έργων παράλληλα με τη μεγάλη μάχη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ότι μέλημά μας ήταν και είναι η λειτουργική ολοκλήρωση των έργων το Μάρτιο, τέλος Μαρτίου του 2017. Από τη μεριά του, ο κ. Φλαμπουράρης επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση της χώρας, ενώ η κ. Γεροβασίλη μίλησε για τα ωφέλη που θα έχουν κυρίως οι τοπικές κοινωνίες από την ολοκλήρωση των έργων αυτών. Βασικός τομέας για την ανασυγκρότηση της χώρας μας, καταλαβαίνετε ότι είναι τα έργα υποδομής και γενικότερα οι κατασκευές, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικού τομέα. Διότι όπως γνωρίζετε πάνω από 100 επαγγέλματα έχουν σχέση με αυτό το αντικείμενο. Η ολοκλήρωση αυτού του δρόμου θα σημάνει τη σύνδεση δύο περιφερειών, τεσσάρων νομών, σύνδεση των αστικών κέντρων, σύνδεση αγροτικών περιοχών, βεβαίως συμβάλλει στη διασύνδεση μέσω των λιμανιών της Πάτρας, του Αστακού και της Ιγουμενίτσας, μέσω της Αδριατικής, στη σύνδεσή μας με την Ευρώπη, αλλά και τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας, Υπήρου και Αλβανίας. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά παραδόσεων τμήματων της Ιόνιας Οδού μέχρι το τέλος Μαρτίου, που ο δρόμος θα παραδοθεί στο σύνολό του με μικρές ελλείψεις. Το νέο τμήμα από τον Κουβαρά μέχρι και την Αμφιλοχία μαζί με το προηγούμενο από το Κεφαλόβρισο μέχρι τον Κουβαρά δημιουργούν ένα συνεχόμενο κλειστό αυτοκινητόδρομο 59 χιλιόμετρων, ενώ οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να περνούν από το νέο τμήμα χωρίς να πληρώνουν διόδια, καθώς δεν υπάρχει σταθμός διοδίων. Το τμήμα Κουβαράς Αμφιλοχία προς το παρόν θα λειτουργεί μόνο για τη διαμπερή κυκλοφορία από και προς τα Γιάννενα, καθώς οι ανισόπεδοι κόμβοι Κουβαρά και Αμβρακίας αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι το Φλεβάρι. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η επιστολή που έστειλε στον ESM ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος δόθηκε σήμερα από τον ίδιο στη δημοσιότητα. Η επιστολή συνοδεύεται και από τη δήλωση του κ. Τσακαλώτου, με την οποία εξαπολύει επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Άμεση φυσικά ήταν αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και να ξεκινήσουμε ότι τελικά λέει η επιστολή για τις συντάξεις. Αυτό βεβαίως μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει στην επιστολή του κ. Τσακαλώτος προς τους θεσμούς η επιστολή, να θυμίσω. Το θέμα είναι φυσικά οι συντάξεις. Αναφορικά με το μέτρο για τις συντάξεις, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ, λέει ο κ. Τσακαλώτος, έχουμε ξεκαθαρίσει δημόσια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ότι αυτή είναι μια εφάπαξ πληρωμή και δεν υπάρχει πρόθεση να αποτελέσει μόνιμο κομμάτι της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή. Αναφορικά με την προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ για επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου, το μέτρο περιορίζεται μόνο στο 2017 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό του 2017. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση, είναι αυτό που λέγαμε χθες, που δεν καταφέρει η κυβέρνηση να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει θέσει. Να δούμε από πού θα βρει τα χρήματα για να πληρώσει τον κόφτη ο οποίος της έχει επιβληθεί. Ή μάλλον καλύτερα τον έχει συμφωνήσει με τους δανειστές. Λέει στην επιστολή του λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος. Συγκεκριμένα στην περίπτωση που τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για το 2016 δεν επιτυγχάνουν το συμφωνημένο στόχο, γεγονός που θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στο πεδίο των δαπανών για τις συντάξεις, για να καλύψουν τη διαφορά
ανάμεσα στο αποτέλεσμα και τον δημοσιονομικό στόχο του 2016. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος και το Υπουργείο Οικονομικών, για να το σταχυολογήσουμε. Πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει ότι ήταν επίδομα εφάπαξ και όχι 13η σύνταξη, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός και κάποια στελέχη κυβερνητικά. Ήταν εφάπαξ επίδομα και το αναφέρει ο κύριος Τσακαλώτος στους δανειστές μας. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι αναγνωρίζει και μάλιστα επανειλημμένα και δικός μου χαρακτηρισμός, σχεδόν απολογητικά, ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί το επίδομα, το εφάπαξ επίδομα, αφού θα είχε συζητηθεί με τους θεσμούς και μάλιστα λέει σε ένα σημείο ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Το τρίτο σημείο είναι ότι αν δεν πιάσει τους στόχους η κυβέρνηση, αυτό που λέγαμε από χθες, ουσιαστικά θα την πληρώσουν πάλι οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, δόθη το εφάπαξ επίδομα με τη δέσμευση ότι θα πάνε καλά τα δημοσιονομικά του 2016 και δεν θα φύγουμε από τους στόχους που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει στους θεσμούς. Στη αντίθετη περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν και το εφάπαξ που πήρουν και την όποια τρύπα έχει ανοίξει. Και το τέταρτο, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι το όποιο πλεώνασμα βρεθεί, εάν βρεθεί πλεώνασμα, η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη και μακάρι να βρεθεί να πούμε πλεώνασμα, θα δοθεί μόνον, και είναι σημαντικό διότι τονίζεται αυτό στην επιστολή, μόνον κατόπιν συνεννόησης με τους θεσμούς. Απλά αυτό που λέει η ελληνική πλευρά στην επιστολή του κυρίου Τσακαλώτου είναι ότι θα θέλαμε το όποιο πλεώνασμα υπάρξει να πάει σε μείωση φόρων, αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και κοινωνική αλληλεγγύη. Επαναλαμβάνω όμως, όποτε δοθεί, εάν υπάρξει, θα δοθεί μόνον και αποκλειστικά μετά από συνεννόηση με τους θεσμούς. Όπως είναι φυσικό, οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ έντονες. Τα πυρά που εξαπέλυσαν ήταν σχεδόν ομαδικά απέναντι προσωπικά και στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Τσίπρα και συνολικότερα στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για εξευτελισμό που έχει ονοματεπώνυμο και αναφέρεται φυσικά στον κύριο Τσακαλώτο. Λέει για επιστολή μετάνοιας, υποτέλειας και παραδοχής. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη λέει ότι ο λαός πληρώνει το μάρμαρο και πρόκειται για μια επιστολή ντροπής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι αυτή η επιστολή είναι ένα άλοθη για νέα σκληρά μέτρα. Και τέλος η Ένωση Κεντρών ότι η Ελλάδα θα αληθωρίζει για πολύ στο Brexit. Και δηλώνει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Κεντρών ότι το πολιτικό σύστημα είναι εχμάλωτο στο ένοχο παρελθόν του. Ενώ να πούμε βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο ότι και το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών που έδωσε δημοσιότητα αυτή την επιστολή ξεκίνησε με επίθεση του κ. Τσακαλώτου προς την Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και κάνει έτσι λόγο για νέο επεισόδιο επικοινωνιακού αυτοχειριασμού από την αξιωματική αντιπολίτευση. Οπότε κόντρα βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα σε περιφερειακές ειδήσεις. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και η αστυνομία μετά την απόπειρα απόδρασης ενός Γεωργιανού από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων τονίζει για ακόμα μια φορά την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού. Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μετά την απόπειρα απόδρασης ενός Γεωργιανού κρατούμενου τα ξημερώματα της Τρίτης. Είχαμε σήμερα το βράδυ, στις 2.30 περίπου 3 ώρα, αποπεράθηκε ένας Γεωργιανός κρατούμενος, ο οποίος εκτείνει ποινή εισόδιας κάθριξης για ανθρωποκτονία και ληστείας. Προσπάθησε να φύγει από τον ειδικό χώρο που κρατούνταν, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση κρατουμένο, για λόγους ασφαλείας δικιάστηκε. Για λόγους ασφαλείας της φυλακής, βγήκε στη νεκρή ζώνη, αλλά και έγινε αντιληπτός από τους υπαλλήλους της εξωτερικής ουράς, με αποτέλεσμα να αφραγούν στη σύλληψή του. Ο 30χρονος αλλοδαπός που κρατείται στο χώρο διπλής κράτησης επιχείρησε στις 2 περίπου τα ξημερώματα να το σκάσει, προσπαθώντας να πηδήξει μια μάντρα 2,5 μέτρων, ενώ προκάλεσε φθορές και σε σηματοπλέγματα της φυλακής. Ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων, Βαγγέλης Μπάρμπας, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα έλλειψης των σοφρονιστικών υπαλλήλων αλλά και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό το οποίο έχουμε εκθέσει κατά καιρούς τους αρμοδίους. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη, παρόλα αυτά και με το φιλότιμο τώρα των συναδέλφων όλων εδώ που δουλεύουν χρονιάρες μέρες τώρα όλοι 6 βάδιες και προσπαθούν, αλλά οι ελλείψεις είναι σημαντικές και σε ηλεκτροτεχνική υποδομή, γιατί εκεί καταστράφηκε μια κάμερα που ήταν εκεί ο ίδιος και δεν υπήρξε λόγω οικονομικών προβλημάτων αντικατάσταση. Ο κύριος Μπάρμπας τόνισε ότι οι λιγοστοί σοφρονιστικοί υπάλληλοι προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και ζητούν την άμεση πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.
Οι γιορτές πέρασαν, αλλά η Ζάκυνθος δεν φαίνεται να έχει ανακάμψει από το μεγάλο της πρόβλημα που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων της. Εκτός από τα κεντρικά σημεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εκεί όπου φιλοξενούνται οι γιορτινές εκδηλώσεις, η υπόλοιπη πόλη όπως και ολόκληρο το νησί παραμένουν πνιγμένα κάτω από τόνους σκουπιδιών. Το ρεπορτάζ είναι της Βιβής Κωνσταντινίδου. Σε νέο αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η Ζάκυνθος στο θέμα των απορριμμάτων, αφού η αποκομιδή του σταμάτησε για μία ακόμη φορά, πνίγοντας το νησί κατά ποτόνους σκουπιδιών. Ο Χιτά Ζακύνθου υπόκειται σε μία σειρά από εργασίες προκειμένου να μπορέσει να δεχτεί νέους όγκους απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν στην πόλη και το νησί από την 1η Νοεμβρίου, όταν ο Χιτά έκλεισε τις πόρτες του. Έτσι, η Ζάκυνθος βρίσκεται ξανά πνιγμένη στα απορρίμματα από άκρη σ' άκρη της. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το κτέλ Ζακύνθου και όπως βλέπετε εδώ τα σκουπίδια δεν έχουν ξεκινήσει να μαζεύονται. Η απόσταση που καλύπτουν είναι πολλές δεκάδες μέτρα. Από τις 15 Δεκεμβρίου, από τότε και ξεκίνησε εν μέρη η αποκομιδή των απορριμμάτων, δεν έχουν αλλάξει και πολλά από την εικόνα της πόλης παρά τις προσδοκίες των κατοίκων. Ο Χιτά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού, ούτε καν μέρους της πόλης. Με αποτέλεσμα η αποκομιδή να γίνεται με μόλις 7 απορριμματοφόρα και όχι με το σύνολο του στόλου που διαθέτει ο Δήμος. Το αποτέλεσμα είναι να βελτιωθεί αισθητά η εικόνα σε πολλά σημεία της πόλης, ωστόσο τα προάστια στις παρυφές της να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, όπως άλλωστε και όλα τα χωριά του νησιού. Ένα χιλιόμετρο σκουπίδια μπροστά στην πόρτα μου. Τώρα φυσάει ο αέρας από εκεί, δεν μπορώ να βγω έξω καθόλου. Μέσα στο σπίτι μου έρχεται όλη η βρωμιά. Έχουν σαπίσει, είναι 2 μήνες τώρα. Έχουν πετάξει σκυλιά, γατιά, κρέατα, ψάρια που έχουν σαπίσει, έχουν σκουλικιάσει όλα. Είναι μεγάλη αιστεία μόλυνσης αυτή. Δεν αντέχεται. Είμαι αγανακτισμένος, δεν ξέρω τι να κάνω. Ανάλογη είναι η εικόνα στα πιο απομακρυσμένα χωριά όπως οι τουριστικές Αλικές, όπου τα σκουπίδια σχηματίζουν μικρές ανεξέλεγκτες χωματερές, μέσα στις οποίες βρίσκονται ακόμη και ποσότητες από ομού κρέας που πετούν ασυνείδητα επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο. Βρισκόμαστε στις Αλικές και όπως βλέπετε και πίσω μας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την παιδική χαρά, λόφοι από μπάζα, σκουπίδια βρίσκονται συγκεντρωμένα. Ακόμα και κομμάτια από ομό κρέας πεταμένο από εταιρείες βρίσκονται σε αυτούς τους λόφους, λίγα μόλις μέτρα μακριά από σπίτια. Ο υπερκορεσμένος Χιτά του νησιού λειτουργεί χαριστικά για λίγες ακόμη εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει μονάδα μεταβατικής λύσης στο νησί στην περιοχή του Γαλάρου. Τουλάχιστον έτσι όπως αποφασίστηκε και υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νησιού, καθώς και τους Υπουργούς Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη και Δικαιοσύνη Σταύρο Κοντονή. Ωστόσο, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας και τη χάραξη του οδικού χάρτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, ο Δήμος έκανε στροφή 180 μοιρών και απέκλεισε την περιοχή του Γαλάρου ως ενδιάμεσης λύσης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι γύρω από το Χιτά Ζακύνθου να αντιδράσουν κλείνοντας τις πόρτες του μέχρι η πολυφωνία των αρχών να σταματήσει και να οριστεί μια σταθερή και σεβαστή από όλους πρόταση. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως προσωρινά δεν είναι πιθανό και η Ζάκυνθος δείχνει να βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με νέο αδιέξοδο, νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και νέες εντάσεις. Τραγική η κατάσταση στο νησί. Να δούμε πότε θα δοθεί επιτέλους λύση. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στα Θρανία θα καθίσουν από τη Δευτέρα 9 Γενάρη 75 προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στο κέντρο του LM Village στη Μιτσίνη της Ηλίας. Ουσιαστικά αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ώστε τα παιδιά συριακής καταγωγής να αρχίσουν να φοιτούν στα ελληνικά σχολεία της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής του Ιόνιαν στο νομό Ηλίας, Γιάννης Πυρούνης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα. Γεωργία, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Καλησπέρα από την Ηλία. Αυτό που έχουμε πληροφορηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Union Channel, την Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, που αρχίζουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, θα μπουν στη διαδικασία της μάθησης και 75 προσφυγόπουλα από τα 119 παιδιά που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας της Μυρσίνης στην Ηλία. Από αυτά τα 47 θα πάνε σε τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σε μια απογευματινή βάρδια που θα διαμορφωθεί από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ τα υπόλοιπα θα μείνουν στο νηπιαγωγείο που θα λειτουργήσει εντός της δομής στη Μυρσίνη. Υπήρχαν χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι ούτως ή άλλως από το προηγούμενο διάστημα, από τις πρώτες μέρες της φιλοξενίας των Σύριων προσφύγων στη συγκεκριμένη δομή. Απέκτησαν κάποιο εξοπλισμό από δωρεές και από εθελοντές που φρόντισαν να οργανώσουν το χώρο και βρίσκονται φυσικά ακόμα εκεί. Ούτως ή άλλως η δομή είχε και εκπαιδευτικούς που βοήθησαν ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες τους πρόσφυγες
να ενταχθούν λίγο στο κλίμα και να μάθουν τα πρώτα τους ελληνικά. Κατά τις επισκέψεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα από τον περασμένο Απρίλιο έως τώρα, τα παιδιά έχουν μάθει και μιλούν ελληνικά και πολύ περισσότερο τραγουδούν ελληνικά και γράφουν ελληνικά. Άρα έχουν κάνει μια σημαντική αρχή. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ιδιαίτερες αντιδράσεις δεν υπήρξαν στην περιοχή. Αναμένεται ένα ΦΕΚ για να επιβεβαιώσει, να επισημοποιήσει αυτό το σχεδιασμό και από τις 9 Ιανουαρίου τα παιδιά να μπουν στην διαδικασία αυτή της εκπαίδευσης. Να πούμε ότι για τα παιδιά που θα πηγαίνουν σε σχολεία εκτός του κέντρου φιλοξενίας θα υπάρχει και λεωφορείο για την μεταφορά τους από και προς το κέντρο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι προχωρά και συνεχίζει το σχεδιασμός της κυβέρνησης για να μπουν τα προσφυγόπουλα στα ελληνικά σχολεία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Χιλιάδες είναι και φέτος οι ιδιοκτήτες Ιωταχή που θα καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους προκειμένου να γλιτώσουν τα τέλη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Χωρίς ιδιαίτερες ουρές, κάτι που ίσως να είναι αναπόφευκτο τις τελευταίες ημέρες του έτους, συνεχίζεται η κατάθεση των πινακίδων από τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ή που δεν μπορούν να συντηρούν περισσότερα από ένα οχήματα. Στις εφορίες της Ηλίας, οι πολίτες προσέρχονται για να βγάλουν από πάνω τους ένα οικονομικό βάρος, μιας και για πολλούς τα περιθώρια στενεύουν όσο τα μέτρα αυξάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις ημέρες πριν το κλείσιμο των ΔΟΗ της Ηλίας, Πύργου και Αμαλιάδας για το 2016 και ο αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας που καταθέτουν οι πολίτες ακολουθεί τον ρυθμό της περασμένης χρονιάς. Εκτιμάται πως έως σήμερα είχαν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας για περισσότερα από 1.500 οχήματα σε όλη την Ηλία. Στη ΔΟΗ, έως σήμερα το πρωί, ο αριθμός είχε αγγίξει τις 800 με μια ομαλή ροή προσέλευση των πολιτών και χωρίς ιδιαίτερες ουρές έξω από το αρμόδιο γραφείο στον πρώτο όροφο της ΔΟΗ Πύργου. Στη ΔΟΗ Αμαλιάδας, ο αντίστοιχος αριθμός ξεπέρασε σήμερα τις 700 καταθέσεις πινακίδων κυκλοφορίας σε κάθε είδους όχημα. Να σημειωθούμε πως ο αριθμός δεν αφορά μόνο γιοταχή αλλά και αγροτικά φορτηγάκια όπως και δίκυκλα, όπου οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διατηρήσουν στην κυκλοφορία. Η αδυναμία κάλυψης των πάγιων εξόδων όπως τα τέλη κυκλοφορίας και η ασφάλιση, το κόστος συντήρησης αλλά επίσης και το κόστος των καυσίμων που ανεβαίνει καθημερινά έως τώρα και από το 2017 ακόμη περισσότερο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδο επισκέφθηκε σήμερα τον Ναύπλιο στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης με θέμα την στατικότητα του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου και του Ενετικού Κτηρίου στο Ναύπλιο. Βλέπετε απέναντι ο θώρος του Όθωνα. Εδώ θα δείτε πιστό αντίγραφο του Μυστικού Δήμου Ταρίνηση. Το Ναύπλιο επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου. Σκοπός της επισκεψής της ήταν η ενημέρωση για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της, με κύριο και βασικότερο το πρόβλημα που έχει ανακύψει με το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο. Υπάρχει μια τάση διεθνώς και ήδη σε μέρη της Ελλάδας γίνεται αυτό, όπως έγινε στην Κασόπη. Δεν είναι θέμα να πληρώσουν οι πολίτες. Είναι θέμα να κινητοποιηθούν οι πολίτες από κάτω, να ενδιαφερθούν οι ίδιοι. Να πάρουν τα μνημεία στα χέρια τους, να τα νιώσουν ότι είναι κομμάτι όχι μόνο της μνήμης και της ιστορίας μας, αλλά και κομμάτι της ανάπτυξής μας, της ευζωίας μας. Υπουργός επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Τάσο Χιβιδόπουλο, που μαζί με τον Δήμαρχο Ναυπλίων και τον Εφημέριο του Ναού συζήτησαν για την κατάσταση του ναού αλλά και για το ενετικό κτίριο. Σε ό,τι αφορά το ενετικό, δείξαμε δίπλα και το κτίριο, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είναι θέματα τα οποία θα πάρουν το δρόμο τους και η δική μας βούληση είναι να γίνουν τα απαραίτητα για να βρουν κάποια στιγμή τη λύση. Προσπαθήσουμε να πείσουμε την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού πρώτον για την αναγκαιότητα της άμεσης χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να γίνει άμεσα η επέμβαση. Δεύτερον, στην στήριξή της, την πραγματική στήριξή της, στο να εντάξουμε το έργο στο ΕΣΠΑ για το ενετικό κτίριο. Υπουργός ακόμη ενημερώθηκε και συζήτησε με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων του νομού. Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις της περιλάμβαναν την προϊσταμένη της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Άλκης της Παπαδημητρίου, καθώς και εκπροσώπους του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου. Για να αλλάξουμε θέμα, στροφή στο ποδήλατο δείχνει έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα στοιχεία της οποίας αποκαλύπτουν πως η πόλη της Πάτρας είναι από τις περιοχές που η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης έχει αυξηθεί σημαντικά. Ακολουθεί ο Πύργος, η Καλαμάτα και η Κόρινθος. Το
ποδήλατο δειλά-δειλά γίνεται μόδα και όλο ένα περισσότεροι πολίτες το χρησιμοποιούν όχι μόνο για βόλτα, αλλά ως μέσο μετακίνησης. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η πόλη της Πάτρας είναι μία από τις πόλεις που η χρήση του ποδήλατου ως μέσο μετακίνησης έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Στην ενίσχυση αυτή έχει συμβάλει και η Δημοτική Αρχή της πόλης, η οποία σε διάφορα σημεία της Πάτρας έχει τοποθετήσει ποδήλατα δωρεάν προς τους πολίτες. Ένας λόγος που λειτουργούμε τα κοινόχρηστα ποδήλατα είναι ακριβώς αυτός. Να περάσει τη ζωή την καθημερινή των πατρινών το ποδήλατο ως μέσο συγκοινωνιακό αλλά και κυρίως ως μέσο καθημερινής χρήσης για την υγεία τους. Είναι μεγάλη δουλειά. Κρατάει τους οργανισμούς σε καλή κατάσταση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Πατρέων, Ανδρέας Αντωνόπουλος, ανέφερε πως περισσότεροι από 1.500 πατρινοί έχουν βγάλει τις ειδικές κάρτες για να κάνουν χρήση των δωρεάν ποδηλάτων. Σε αρκετές επαφές που έχουμε με άλλους Δήμους είναι όντως πρωτοφανή για τα δικά τους δεδομένα η χρήση του ποδήλατου στην Πάτρα. Άρα υπήρχε αυτή η ανάγκη για τα κοινόχρηστα και όσοι όταν φτάσαμε στο σημείο να λειτουργήσουν τα κοινόχρηστα ηρωνεύονταν ή σχολίαζαν πικρόχολα, νομίζω παίρνουν την απάντηση από τον ίδιο τον κόσμο της Πάτρας και με τη χρήση που έχει στα ποδήλατα. Παράλληλα, ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε πως υπάρχουν και κάποιοι επιτίδη που έχουν προκαλέσει βανδαλισμούς και στα ποδήλατα αλλά και στις τάσεις. Αρκετές φορές γινόμαστε μάρτυρες οι ίδιοι που πηγαίνουμε να τα δούμε. Άλλα ποδήλατα να είναι ξεφουσκώτα, άλλα να έχουν προβλήματα. Προσπαθούμε με την εταιρεία που συνεργαζόμαστε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά μας έχουν προκύψει και καταστροφές στις τάσεις που δημιουργούν προβλήματα στους χρήστες των ποδηλάτων. Πάντως, η χρήση ποδηλάτων ως μέσο μετακίνησης στα αστικά κέντρα φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρατηρείται ενισχυμένη παρουσία ποδηλάτου και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, όπως ο Πύργος, η Καλαμάτα και η Κόρινθος, με όλο και εντονότερη κίνηση στο παραλιακό μέτωπο και τις περιαστικές διαδρομές. Στήθηκαν για ακόμα μία χρονιά οι πάγκοι των Μικροπολιτών στην πλατεία της Τριών Αβάρχων στην Πάτρα. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Να συνδεθούμε για να μας πει περισσότερα για αυτό το έθιμο. Μαζί του είναι και ο κύριος Λάμπρος Παναγιώτου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μικροπολιτών. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτου. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γεωργία, από τον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων εδώ στην Πάτρα, όπου έχουν στηθεί εν μέρη οι παραδοσιακοί μποναμάδες, καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι πάγκοι, παρότι η σχετική άδεια έχει δοθεί από τις 23 Δεκεμβρίου από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως πρόκειται για ένα παραδοσιακό έθιμο, το οποίο μετρά μια ιστορία περίπου 60 χρόνων οι μποναμάδες εδώ στην Πάτρα, όπου δίνουν την ευκαιρία στους πατρινούς, σε μικρούς και μεγάλους, να κατέβουν, να κάνουν τη βόλτα τους και να ψωνίσουν μικρά δωράκια για τους αγαπημένους τους εν ώψη των γιορτών. Είναι κοντά μας, όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μικροπολιτών, ο κύριος Παναγιώτου, ο κύριος Λάμπρος Παναγιώτου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά καταρχήν για τις ημέρες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πώς πάει η κίνηση με τους μποναμάδες? Περιμέναμε πιο πολύ κόσμο, είναι υποτονική η κίνηση. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα ανεβεί. Εγώ είμαι στο επάγγελμα πάνω από 25 έτη. Με την κρίση που υπάρχει και με τη φτώχεια που υπάρχει, πιστεύω ότι ο πατρινός λαός θα μας υποστηρίξει και θα κατέβει κάτω τουλάχιστον 5 Παρασκευή Σάββατο να μας βοηθήσει να δουλέψουμε. Τι μπορεί να βρει ο καταναλωτής στους μποναμάδες? Κοιτάξτε, εδώ πέρα μπορούν να βρουν διάφορα πράγματα. Από παιχνίδια, από καταμύες, ημερολόγια, τα παραδοσιακά τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, από διάφορα ψηλικά είδη δώρων. Μικρό πράγματα και ήδη δώρουν τα πιο πολλά. Μικρά πράγματα τα οποία όμως σίγουρα, εάν κάποιος τα επιλέξει με αγάπη, μπορεί χωρίς να χαλάσει πολλά χρήματα να κάνει ένα χρήσιμο και όμορφο δώρο. Έτσι. Εννοείται ότι εμείς πουλάμε πολύ φθηνά και χρήσιμα πράγματα για το σπίτι και για τα παιδιά και για την οικογένεια. Μέχρι το τέλος του χρόνου, πάντως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οι πατρινοί και οι επισκέπτες της Πάτρας μπορούν να σας βρουν εδώ όλους τους μικροπολιτές. Θα κατέβει ο κόσμος για να βοηθήσει την κατάσταση. Να ήδη από ό,τι βλέπετε ψυχαλίζει. Εμείς είμαστε εδώ όμως. Έχει ξεκινήσει όντως, Γεωργία, να ψυχαλίζει εδώ τώρα στο κέντρο της Πάτρας. Η κίνηση, όπως βλέπεις και πίσω μου, υπάρχει. Είναι καταναλωτές οι οποίοι έχουν κατέβει για να κάνουν τη βόλτα τους στον πεζόδρομο. Άλλωστε, η συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας έχει και καταστήματα εστιατόρια προκειμένου να μπορέσει να φάει κάποιος μετά ή να απολαύσει τον καφέ του ή ένα ποτό. Και σίγουρα πολλοί το συνδυάζουν με μια βόλτα, χαζεύοντας έτσι τους πάγκους. Και στην συνέχεια, βέβαια, να μπορούν να κάτσουν να απολαύσουν τα καταστήματα της περιοχής. Σίγουρα οι πατρινοί θα στηρίξουν
ρίξουν το έθιμο. Άλλωστε, έχουν αρκετές ημέρες ακόμα στη διάθεσή τους, μέχρι και το Ρεβεγιόν, αν θέλουν να κάνουν κάποιο δώρο σε αγαπημένο πρόσωπο. Αφού, όπως ακούσαμε, και έχει τιμές για όλα τα βαλάντια. Σίγουρα όλοι θα κάνουν μία βόλτα από την Τρίο Ναυάρχων. Εμείς να πούμε και του χρόνου και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας είπατε για το έθιμο αυτό. Καλό βράδυ στον κύριο Παναγιώτη και σε εσένα, βεβαίως, Νίκο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σύνδεση. Καλό σας βράδυ. Τώρα, το έθιμο των μοναμάδων φέτος έφερε αντιδράσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο, καθώς ο Δήμος Πατρέων έδωσε άδεια στους μικροπολιτές να λειτουργήσουν περισσότερες ημέρες και όχι μόνο τις δύο τελευταίες ημέρες του χρόνου, όπως γινόταν συνήθως. Το έθιμο των μποναμάδων στην πλατεία της Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα έφερε αντιδράσεις, καθώς ο Δήμος φέτος έδωσε άδεια στους μικροπολιτές να λειτουργήσουν περισσότερες ημέρες και όχι μόνο για δύο ημέρες στο τέλος του χρόνου. Αυτή η απόφαση έφερε την αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, τα μέλη του οποίου απέστειλαν επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή, αναφέροντας ότι οι τοπικές επιχειρήσεις δίνουν καθημερινά μάχη επιβίωσης και τις ημέρες των εορτών αναμένουν να πάρουν μια ανάσα και να αυξηθεί ο τζίρος τους. Ο Εμπορικός Σύλλογος στην επιστολή τονίζει ότι οι μποναμάδες πρέπει να λειτουργούν όπως επιτάσσει το έθιμο προπαραμονή και παραμονή πρωτοχρονιάς και να πωλούν μόνο χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα είδη και δώρα. Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς έδωσε την απάντησή του προς τον Εμπορικό Σύλλογο, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να διαμαρτύρεται ο Εμπορικός Σύλλογος, όμως τα άπειρα λουκέτα τα οποία υπάρχουν δεν είναι από τις μικροπολιτές, είναι από μια συγκεκριμένη πολιτική και μάλιστα πρόσφατα ψηφίστηκε και ο κρατικός προϋπολογισμός που προβλέπει και αύξηση φόρων και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών που θα επιβαρύνει επιπλέον τους μικροεπαγγελματίες. Άρα και θα έχουμε περισσότερα λουκέτα για τη νέα χρονιά. Άρα και ο εχθρός στην πόλη δεν είναι οι 40 μικροπολιτές οι οποίοι θα διατηρήσουν ένα έθιμο στην πόλη μας. Πάντως, οι μικροπολιτές από τη μεριά τους δηλώνουν πως η αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου δεν είναι λογική, καθώς πρέπει και αυτοί να εργαστούν για να βγάλουν το μεροκάματό τους. Δεν ξέρω τι έχει προσωπικά με το επάγγελμά μας, ο κ. Πρόεδρος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Μας πολεμάει, λες, και του παίρνουμε την μπουκιά το στόμα. Δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους, καμία σχέση. Ας κοιτάξει τη δουλειά του και ας κοιτάξει και εμείς είμαστε φορολογούμενοι και εμείς έχουμε ταμιακές μηχανές και εμείς φορολογούμε και εμείς πληρώνουμε φορεία όπως πληρώνουν και αυτοί. Δεν ξέρω αν πληρώνουν όσα πληρώνουν εμείς. Εμείς μπορούμε και περισσότερα. Η κίνηση στους μποναμάδες, σύμφωνα με τους μικροπολιτές, είναι υποτονική, όμως ελπίζουν τις επόμενες ημέρες να αναπτερωθεί. Οι μποναμάδες αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στην πλατεία της Τριών Ναυάρχων. Αυξημένη είναι ωστόσο η κίνηση στα βιβλιοπωλεία, καθώς την τιμητική τους σαν δώρα μέσα στις γιορτές έχουν τα βιβλία. Ως δώρο δίνει μεγάλη χαρά, ενώ είναι μια πολύ καλή επιλογή και για τα παιδιά. Πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο εξυπηρετεί τη μαθησιακή λειτουργία, πολύ σημαντική ανάγκη για τα παιδιά είναι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου στις διακοπές των εορτών. Μάλιστα, οι μικροί αναγνώστες είναι θετικοί δέκτες της αναγνωστικής εμπειρίας, αφού μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου ξεδιπλώνεται ο κόσμος των εικόνων και των λέξεων, των νοημάτων και της γνώσης. Σίγουρα αυτή την περίοδο είναι η περίοδος που το παιδικό βιβλίο έχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε πωλήσεις, διότι τα παιδιά είναι σε διακοπές, οπότε έχουν χρόνο να ασχοληθούν με κάποιο εξωσχολικό βιβλίο. Από εκεί και πέρα, το εξωσχολικό βιβλίο μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτικού τύπου, το οποίο να είναι κάποια επανάληψη στα μαθήματα τα σχολικά, αλλά ίσως ακόμα καλύτερα να είναι κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο, έτσι ώστε το παιδί να ξεφύγει λίγο από το σχολείο, να διαβάσει κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για τα παιδιά από ένα βιβλίο, με την κίνηση στα βιβλιοπωλεία αυτές τις ημέρες να είναι αυξημένη. Πέρα ότι εξάπτει τη φαντασία του και ότι δημιουργεί εικόνες με το μυαλό του, χωρίς να είναι κάτι έτοιμο όπως είναι η τηλεόραση, όπως είναι τα τάμπλετ ή ο υπολογιστής, σίγουρα το εξασκεί στην έκφραση λόγου. Διότι διαβάζει, οπότε μαθαίνει καινούργιες λέξεις, μαθαίνει σωστές προτάσεις, τον βοηθάει γενικότερα. Τέλος, τα παιδιά δείχνουν ότι αγαπούν τα βιβλία όταν αυτά προσφέρονται ως μέσο χαράς και διασκέδασης. Δείτε σε λίγο πραγματική εικόνα από την κίνηση στην αγορά της Πάτρας στις γιορτές. Τι λένε οι επιχειρηματίες για τις επιλογές των καταναλωτών πριν το Ρεβεγιόν και τις τιμές των προϊόντων. Διατροφή στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Συμβουλές από ειδικούς για να αποφευχθεί η αύξηση βάρους. Σε νέα εποχή, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μικρής Μαντινίας Αβίας.
Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνια. Να συνεχίσουμε και με την υπόλοιπη δισογραφία. Δεν είδαν το θαύμα των Χριστουγέννων οι έμποροι της Πάτρας, καθώς η κίνηση στα καταστήματα δεν ήταν ικανοποιητική. Οι καταστηματάρχες συναποθέτουν τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου τους στις τελευταίες ημέρες του έτους. Συγκρατημένη είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας εν ώψη των εορτών και οι έμποροι αναποθέτουν τις ελπίδες τους στις τελευταίες ημέρες της χρονιάς. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Γιώργο Βαγενά, ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά, αλλά η κίνηση αυτή δεν μεταφράστηκε σε τζίρο και οι επαγγελματίες δεν αντίκρισαν το θαύμα των Χριστουγέννων. Η κίνηση ήταν συγκρατημένη, θα έλεγα. Κινήθηκαν λίγο τα καταστήματα τρεις τελευταίες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Ελπίζουμε σε ανάταση αυτής της εβδομάδας, από την άποψη ότι οι αγορές της πρωτοχρονιάς είναι πιο σφαιρικές, δηλαδή γίνονται περισσότερα είδη για δώρα, αγορές. Οι έμποροι της Πάτρας δηλώνουν πως η κίνηση μέχρι στιγμής είναι υποτονική, όμως ελπίζουν ότι τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί ο τζίρος τους. Σύμφωνα με τους εμπόρους, τα καταστήματα της πόλης οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ υπάρχουν πολλές εορταστικές προσφορές σε πολλά είδη για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Ελπίζουμε όμως παρόλα αυτά οι καταναλωτές να βγουν να κάνουν τις όποιες αγορές χρειάζονται και να προτιμήσουν πατρινά καταστήματα, όχι πολυεθνικές, όχι ξένων σφαιρόντων καταστήματα, όχι παρεμπόριο, γιατί εμείς είμαστε εδώ 12 μήνες και πραγματικά δεν βλέπω το λόγο να μην στηρίζεται η τοπική αγορά. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τίποτα απολύτως. Οι τιμές είναι φυσιολογικές, κάτω των φυσιολογικών, είναι χαμηλές. Όλοι οι συνάδελφοι έμποροι στο κέντρο και παντού, σε όλη την περιφέρεια, από την Ακροτηρίου μέχρι την Αγία Σοφία, κάνουν ειδικές προσφορές και δώρα στους καταναλωτές. Πάντως, οι έμποροι της Πάτρας απευθύνουν κάλεσμα στους καταναλωτές να προτιμήσουν τα τοπικά καταστήματα για τις αγορές τους. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Αχαΐας στις ημέρες των γιορτών. Σύμφωνα με τον Σταθμάρχη, προσθέθηκαν έκτακτα δρομολόγια για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Ζωηρή ήταν η επιβατική κίνηση τις ημέρες των εορτών στο υπεραστικό κτέλ Αχαΐας. Σύμφωνα με τον Σταθμάρχη, στο υπεραστικό κτέλ η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με άλλα χρόνια, ειδικά τις παραμονές Χριστουγέννων. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε κίνηση, πράγματι κινήθηκε ο κόσμος. Για το επιβατικό κενό, πήγαν στον προορισμό τους, με λεωφορεία από τα οποία εξυπηρετούσαν ανά πάση στιγμή όταν χρειαζόταν. Είχαμε ένα τέταρτο λεωφορεία για Αθήνα, για Θεσσαλονίκη, όπου χρειαζόταν και είχε το επιβατικό κενό προς να εξυπηρετηθούν να πάνε στον προορισμό τους. Τα έκτακτα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν με προορισμό κυρίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, ενώ για άλλες περιοχές η κίνηση ήταν στα συνήθεια επίπεδα. Επίσης, αντίστοιχη μετακίνηση υπήρχε σε περιοχές εντός του νομού, όπως την Αιγιάλη αλλά και προς τον νομό Ηλίας. Στα κτέλ Αχαΐας, στις ημέρες των εορτών προσθέθηκαν και επιπλέον δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών που ταξίδευαν για διάφορα μέρη της Ελλάδας. Επιπλέον, ναι, όπου χρειαζόταν επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Επίσης, το σταθερό κοινό των υπεραστικών κτέλ ήταν οι φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι είχαν φύγει αρκετές ημέρες νωρίτερα για τις πόλεις καταγωγής τους. Να πάμε τώρα στη Μεσσηνία. 32 οικογένειες θα προμηθευτούν αυτές τις γιορτές δωροεπιταγή για βασικά αγαθά μετά από την προσφορά της Πανμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής Καναδά για τους πλημμυροπαθείς. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ενώ έκανε και μία λεπτομερή αναφορά στα όσα συζήτησε με τον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα. Το ποσό των 6.000 ευρώ δόρισε η Πανμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά μέσω του εκπροσώπου της Μιχάλη Σούμπλη για τα άτομα που έχουν ανάγκη στο Δήμο Καλαμάτα σε αυτές τις γιορτές. Αρκετά χρήματα να πάνε 2 ή 3 φορές στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσουν. Και τον ευχαριστώ εκ μέρους των συμπολιτών μας που θα λάβουν αυτή τη βοήθεια. Τα χρήματα θα δοθούν στο κατάστημα των αδερφών Μουργή. Ευχαριστώ γιατί παρίσταται εδώ και εκπρόσωπος του καταστήματος και οι συμπολίτες μας θα ειδοποιηθούν από την προνοιακή υπηρεσία του Δήμου ώστε να πάνε να ψωνίσουν από το κατάστημα 1 ή 2 φορές. Έγινε μια προσπάθεια και τον ευχαριστώ γι' αυτό να δοθούν στα κατάλληλα χέρια στους αναξιοπαθούντες πλημμυροπαθείς της πόλης της Καλαμάτας ένα ικανό, θα έλεγα, ποσό, περίπου 6.000 ευρώ για τις άγιες αυτές ημέρες. Όσον αφορά την ανέγερση
του Μνημείου των Πεσόντων που θα φιλοτεχνηθεί και θα τοποθετηθεί στην πλατεία 23 Μαρτίου. Γίνεται μια κινητοποίηση των Παμεσσηνίων όπου της γης, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό το οποίο απαιτείται και να αναγείρουμε και ένα ηρών. Ωστόσο, με αφορμή τη συνάντηση αυτή, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας μίλησε και για άλλα ζητήματα, όπως για το επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή από το νομό Τσινχάι της Κίνας. Ο σκοπός της προγραμματισμένης επίσκεψης ήταν η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Καλαμάτας και Νοτίου Πελοποννήσου με το νομό Τσινχάι. Θέλουν να συζητήσουν και να προχωρήσουμε σε συνεργασία σε ζητήματα τουρισμού αλλά και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Επίσης, αντικείμενο συζήτησης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Καλαμάτα αποτέλεσε και το Καλαμάτα Ριζόμυλος. Από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε κάποιες διαπιστώσεις δημοσιογραφικές. Δεν δόθηκε η προμελέτη για την όδευση του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος. Δεν δόθηκε. Ενημέρωσα προσωπικά τον Πρωθυπουργό και του δείξαμε και το χώρο για τη δική μας θέση, η οποία είναι θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσίνης. Δεν ξέρω αν αλλάξει εκεί η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν όμως αποφάσεις μέχρι τώρα, οι οποίες αναφέρονται στην παραλιακή όδευση. Τέλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας έκανε λόγο και για το ζήτημα του αεροδρομίου. Και να αλλάξουμε θέμα, ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μικρής Μαντινίας Αβίας μετέχει στο πρόγραμμα ομάδων ελαιοκομικών φορέων που φαίνεται ότι έχει βοηθήσει αρκετά τόσο στην παραγωγή όσο και στην τυποποίηση του ελαιολάδου. Άξιζε να σημειωθεί ότι η παραγωγή αυξήθηκε στους 500 τόνους. Σε μια εποχή όπου η κρίση αγγίζει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται να δώσουν μια ανάσα ανακούφιση στους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε την κατάσταση σε μια παραγωγική περιοχή όπου το επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΟΕΦ άλλαξε τα δεδομένα προς το καλύτερο και έλυσε αρκετά τα χέρια στην καλλιέργεια της ελιάς στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μικρής Μαντινίας Αβίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, Βασίλη Κοζομπόλη, το πρόγραμμα έχει βοηθήσει αρκετά τόσο στην παραγωγή όσο και στην τυποποίηση του ελαιολάδου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μας δίδεται η δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες πρώτον στους παραγωγούς μας. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα να προμηθεύσουμε τους παραγωγούς μας με διάφορα μηχανήματα που θα τους βοηθήσουν στην ελαιοσκομιδή, καθώς επίσης και τον συνεταιρισμό με διάφορα άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζονται. Η χρήση τους δηλαδή κυρίως γίνεται είτε στο ελαιοτρεβείο είτε στο τυποποιητήριο. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες, πιστοποίησεις στους παραγωγούς, εκπαιδεύσεις, ακόμη και χημικές αναλύσεις εδαφών, προκειμένου να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Η ομάδα παραγωγών, στην οποία συμμετέχουν 130 παραγωγοί, εξοπλίστηκε με σύγχρονα μέσα και εργαλεία, προκειμένου να γίνει πιο γρήγορη και αποδοτική η διαδικασία του ελαιομαζέματος. Ο συνεταιρισμός μας περίπου παράγει γύρω στους 500 τόνους ελαιόλαδο, το οποίο είναι αρίστης ποιότητας όλο. Από αυτούς τους 500 τόνους, ένα μεγάλο μέρος, περίπου το 50%, φεύγει από εδώ τυποποιημένο. Κάποτε έφευγε όλο χήμα στην Ιταλία. Σήμερα είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Στόχος μας είναι να μην φύγει ούτε κιλό χήμα. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Καλαμάτα Αβία, το οποίο παράγεται από την Κοροναίκη ποικιλία, απέκτησε νέες βάσεις στην παραγωγή με τη ζήτησή του να αυξάνεται. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Βασίλη Κοζομπόλη, τέθηκαν νέοι στόχοι διαχείρισης του προγράμματος, ενώ οι εξελίξεις μόνο θετικά προσδίδουν. Νέοι στόχοι για μας είναι όχι μόνο η αύξηση των πελατολογίων μας και των χωρών που θα εξάγουμε, αλλά και οι συσκευασίες που ξεκινήσαμε αρχικά από το 5 λίτρο σε πολύ μικρότερες, να φτάσουμε μέχρι τα 250 ml. Στόχος μας είναι να μπούμε δηλαδή και σε μικρότερες συσκευασίες, σε περισσότερα σημεία.
Ο Αγροτικός Ελουργικός Συνεταιρισμός Μικρής Μαντινίας Αβίας ιδρύθηκε το 1924 και είναι πιστοποιημένος από τον ΟΠΕΓΕΠ να παράγει το μοναδικό ελαιόλαδο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Καλαμάτα. Στόχος του συνεταιρισμού είναι να παραμείνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς της περιοχής να αναδείξουν όλα τα χαρακτηριστικά και τις αξίες της ελιάς που καλλιεργείται στην περιοχή χιλιάδες χρόνια, κάτι που επιτυγχάνεται πλέον μέσω του επιχορηγούμενου προγράμματος ΟΕΦ, καθώς σύμφωνα με τις ξένες αγορές είναι το ποιοτικότερο ελαιόλαδο της χώρας. Τις μέρες των γιορτών, όπως συνηθίζεται, καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού με πολλά λιπαρά αλλά και πολλά γλυκά. Οι ειδικοί μας υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει όσο γίνεται να φροντίζουμε για μια ισορροπημένη διατροφή καθημερινά. Είναι σύνηθες φαινόμενο τις ημέρες των γιορτών να τρώμε περισσότερα γλυκά και γενικότερα να ξεφεύγουμε αρκετά από τη διατροφή μας. Όμως και αυτήν την χαρούμενη περίοδο όλοι θα πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο τι θα φάμε και κυρίως ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με μέτρο. Όπως επισημαίνουν διατροφολόγοι, την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι εύκολο όλοι να κάνουμε μια παρασπονδία παραπάνω, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι να υπάρχει έλεγχος και να μην ξεφύγει η κατάσταση περισσότερο από το κανονικό. Προσπαθώ να κάνω τα γεύματά μου, προσπαθώ να φάω. Άπαχη πρωτεΐνη όπως είναι το ψάρι και το κοτόπουλο, να φάω σαλάτες, να πιω νερό και να φάω και φρούτα στα ενδιάμεσα γεύματα. Έτσι θα εξορροπήσω τα δύο μεγάλα γεύματα που έχω κάνει την πέρα των Χριστουγέννων και τη μέρα της Πρωτοχρονιάς. Μια ισορροπημένη καθημερινή διατροφή και όσο το δυνατόν λιγότερα γλυκά θα βοηθήσουν τους επιρρεπείς της ατασταλίας να μην πάρουν πολλά περιτά κιλά και να προσέξουν ακόμα καλύτερα την υγεία τους. Δεν είναι ανάγκη να τρώμε κάθε μέρα γλυκά. Και για να το πετύχουμε αυτό, δεν θα πρέπει να έχουμε τα γλυκά σε περίπτωση θέση ντεκόρ στο τραπέζι. Γιατί κάθε φορά που περνάς, παίρνεις ένα μελομακάρονο, μετά ξαναπερνάς, παίρνεις ένα κοράμπιε και έτσι λίγο-λίγο προσθέτεται θερμίδες που δεν τις καταλαβαίνεις, δεν σε χορταίνουν, αλλά το αποτέλεσμα είναι κάποια κιλά στο τέλος των γιορτών. Φυσικά, όλοι μας αυτές τις ημέρες θα πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί στο τι θα φάμε, αποφεύγοντας όσο είναι δυνατόν τα πολλά γλυκά και τρώγοντας όσο πιο ισορροπημένα γίνεται. Όπως πρέπει πάντα να προσέχουμε τη διατροφή μας όλο τον χρόνο. Τώρα, ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ βαρύς, υπέρβαρος και χρειάζεται και να προσέχουμε τη διατροφή μας, να στρώμε σωστά να τρώμε και επίσης να κάνουμε γυμναστική. Η διατροφή και αυτά πρέπει να είναι καθημερινή ρουτίνα, δηλαδή και να τρώμε και κάνα γλυκό που και που. Η διατροφή της ημέρας των γιορτών είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά όπως τονίζουν και οι διατροφολόγοι, θα μας βοηθήσουν να περάσουμε ακόμα καλύτερα αυτό το όμορφο χρονικό διάστημα και να προσέξουμε παράλληλα και την υγεία μας. Να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνουν σιγά-σιγά οι ομάδες από την περιφέρειά μας μετά την Πρωτοχρονιά. Ακριβώς, έρχονται αρκετά σημαντικά παιχνίδια για τις ομάδες. Οι τραυματίες επέστρεψαν στη Σπάρτη μετά από τις γιορτές των Χριστουγέννων και προετοιμάζονται για το μάτς με τα Τρέκαλα. Στην Αχαϊκή αποχώρησε ο Ντένις Μενίκου με τον σύλλογο να αναζητά τον αντικαταστάτη του, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο αρχηγός του Παναρκαδικού Νίκος Χατζόπουλος και θα λείψει για σημαντικό χρονικό διάστημα. Στην ευχάριστη θέση να μην έχει κανένα πρόβλημα εν ώψη του αγώνα της άλλης Τετάρτης με τα Τρίκαλα είναι ο προπονητής της Σπάρτης Σωτήρης Αντωνίου. Ο νεαρός τεχνικός είδε τους Αναστασάκο, Σιώπη και Κατσίκη να ξεπερνούν τις ενοχλήσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες και να προπονούνται κανονικά. Για τον σύλλογο, η συνέχεια είναι κρίσιμη με το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι ένα από τα πιο δύσκολα της φετινής χρονιάς. Από την Αχαϊκή αποχώρησε ο Ντένις Μενίκου για οικογενειακούς λόγους με τον σύλλογο να ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του φέτος. Ο ποιοτικός άσος, μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατευθύνεται προς τον Νέστο Χρυσούπολης όπου είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον προπονητή της ομάδας Δημήτρη Μαγκαφίνη. Από την πλευρά του, οι κυτρινόμαυροι θα αναζητήσουν τον αντικαταστάτη του με τον Μενίκου να είναι βασική μονάδα φέτος για την Αχαϊκή. 1,5 μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο αρχηγός του Παναρκαδικού Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος διαγνώστηκε με διάστρεμα βαριάς μορφής. Ο αρχηγός του Τριφυλιού τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με τον Ερμή Κιβερίου, με την ομάδα να στερείται των υπηρεσιών του για τα πρώτα παιχνίδια του 2017 για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένας ξεχωριστός τελικός θα είναι ο φετινός στο Super Cup μεταξύ του πρωταθλητή Ναυπακτιακού Αστέρα και του κυπελούχου ΑΟ Χάλκιας, καθώς θα είναι αφιερωμένος στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συλλέγονται τρόφιμα για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Φέτος η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων επέλεξε ο τελικός αυτός να είναι αφιερωμένος στο σύλλογο Φλόγα. Το σύλλογο γονιών των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από αυτό το σύλλογο για παιδιά που έχουν σοβαρό πρόβλημα και εμείς αυτό το λίγο που μπορούμε να προσφέρουμε επιλέξαμε να αφιερώσουμε αυτό το τελικό για να το κάνουμε έτσι και πιο γνωστό στο φύλαθλο κόσμο της Ιτωλοκαρνανίας για το σημαντικό έργο που κάνει αυτός ο σύλλογος. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω
την εκπρόσωπο του Συλλόγου για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Να ευχαριστήσω το Δήμο Ναυπάχτου, τα Σωματεία, καθώς επίσης και τις σχολές του ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ, το Τμήμα Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής στο Μεσολόγγι, που θα προσφέρουν αύριο στους φιλάθλους που θα έρθουν στο γήπεδο γλυκά που τα έχουν φτιάξει εκεί στη σχολή. Εμείς τα χρήματα που συγκεντρώνουμε και που αύριο θα δοθούν εκτός από το υλικό ποσό και τα τρόφιμα, το χρηματικό ποσό, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει και στηρίζει τη λειτουργία των ξενώνων στην Αθήνα. Και κάποια μέρος χρημάτων διατίθεται για την συντήρηση των οικογενειών, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη καιρή, πέραν από ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και να δώσουν αυτή τη μάχη με τον καρκίνο, οι ολόκληρες οικογένειες ξεσπιτώνονται και αναγκάζονται να βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους, οι γονείς, άλλοι χάνουν την εργασία τους και να βρίσκονται κοντά και να στηρίζουν τα παιδιά τους. Και αυτές οι οικογένειες, όπως είπαμε, φιλοξενούνται στον Ξενώνα. Βέβαια, το έργο, όπως θα δείτε και από τα προσπέκτους που θα μοιραστούν και αύριο, είναι πολύ μεγάλο της πρόγας, συντηρεί και συνδράμει στον εξοπλισμό των νοσοκομείων και ιδίως τώρα που υπάρχει περισσότερη ανάγκη. Ο Απόλλωνας της Πάτρας ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 12ης αγωνιστικής της Basket League, κερδίζοντας την Κύμη, ενώ είτες γνώρισαν Δόξα Λευκάδας, Προμηθέας Πατρών και Κόρυβος Αμαλιάδας. Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο φετινό πρωτάθλημα πραγματοποίησε ο Απόλλωνας της Πάτρας, που κέρδισε στην έδρα του με 75-60 την Κύμη για την 12η αγωνιστική της Basket League και κοιτάει με αισιοδοξία το μέλλον. Οι Μελανόλευκοι ήταν εξαιρετικοί από το ξεκίνημα του αγώνα και έφτασαν χωρίς πρόβλημα σε μια άνετη επικράτηση. Ο Καλινόσκι είχε 19 πόντους για τους Αχιούς, ενώ ο Αντεκπόγε και ο Τσούπκοβιτς σταμάτησαν στους 11 για την Κύμη. Αν και πάλεψε σκληρά μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με σημαντική διαφορά στο σκορ, ο Κόρυβος Αμαλιάδας γνώρισε τελικά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην έδρα του με 80-82. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 69-61 στην τρίτη περίοδο, αλλά τελικά ο δικέφαλος του Βορρά έκανε την αντεπίθεσή του και πήρε την νίκη. Ενώ μοιραίος ήταν ο Μιλωτίνοβιτς για τους Ήλιους, κάνοντας έρμπολ στο κρίσιμο τελευταίο σούτ, ενώ είχε σημειώσει 18 πόντους. Ο Πέινερς με 14 πόντους και οι Κλάντορ και Μιλένοβιτς με 13 οδήγησαν τους Θεσσαλονικείς στην δύσκολη επικράτηση. Ο Δινηρή τα γνώρισε στη Λευκάδα η Δόξα από τα Τρίκαλα με 80-72 σε ένα μάτς που είχε το προβάδισμα, μάλιστα με 9 πόντους στην τρίτη περίοδο 60-51. Οι φιλοξενούμενοι του Αρκά Τεχνικού Γιάννη Καστρίτη έδειξαν ψυχή για να φτάσουν στην κατάκτηση του Ρος Φύλου αγώνα. Ο Λίποβ είχε 25 για τους νικητές, ενώ οι Ταπούντος και Ρόμπινσον σημείωσαν 16 πόντους για τη Δόξα. Από την πλευρά του Προμηθέας Πατρών παραδόθηκε στις ορέξεις του Ολυμπιακού που κέρδισε με 90-63. Το ντεμπούτο του Βαγγέλη Αγγέλου ήταν εξ αρχής δύσκολο, με τους Αχιούς να μην μπορούν να κοντράρουν τους πεισμωμένους πρωταθλητές Ελλάδας που λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν γνωρίσει την ήττα από την Μπάμπερκ στην Ευρωλίγκα. Ο Λοτζέσκι είχε 13 πόντους για τους Ερυθρόλευκους, ενώ για τον Προμηθέα ο Γκίκας και ο Μούρ είχαν από 15 πόντους. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε σεισμική δόνηση στα Κύθυρα μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της Αττικής, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού για όλες τις πόλεις της περιφέρειάς μας. Στη συνέχεια, εκπομπή People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο και στις 11 στα European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Μην χάσετε μια ξεχωριστή ανασκόπηση για τα γεγονότα, τις νίκες, τις προκλήσεις και τις δοκιμασίες της Ευρώπης για το 2016. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.